έχουμε εξετάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Ρόκλινης σε σχέση με τις αυξανόμενες ροές παράνομων μεταναστών. Είναι αρκετά παρόμοιο θέμα με αυτόν της χλώρακας και θα σας αναφέρω κάποια από αυτά που έχουμε ακούσει από τον ίδιο τον κοινοτάρχη της Ρόκλινης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, ξεκινώντας από το Υπουργείο Πρόνοιας, προχωρώντας το Υπουργείο Εργασίας, πηγαίνοντας στο Immigration και σε όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά τμήματα, είναι παντελώς απόντες. Δεν έχουν καμία απάντηση προς τον κοινοτάρχη και γενικά την κοινότητα. Υπάρχουν επιστολές που χρονολογούνται πέραν του ενός χρόνου. Υπάρχουν παράπονα για παραβιάσεις του ποινικού κώδικα. Υπάρχουν παράνομες διαδικασίες όσον αφορά τη μεταφορά νερού, όσον αφορά τις ζημιές που έχουν γίνει στα κτίρια που μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Το κράτος, ενώ θέλει να ονομάζεται Ευρωπαϊκό κράτος, πληρώνει επίδομα ενοικίου σε παράνομα κτίρια για παράνομους ανθρώπους οι οποίοι προκαλούν τεράστια προβλήματα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεδρίες, συνεχώς αναφέρομαι τα προβλήματα και εγώ θα προβώ σε μία σειρά από καταγγελίες, ελπίζοντας ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει να ανοίξει τα αυτιά της. Η Κύπρος δέχεται μία εισβολή καθημερινά με προτεργάτη όλη αυτή τη υπόθεση στην Τουρκία. Ακούμε ότι το ένα δεν μπορεί να γίνει, το ένα μέτρο δεν μπορεί να γίνει, το άλλο μέτρο δεν μπορεί να γίνει, οι Ευρωπαίοι δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτόν, οι Ευρωπαίοι δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε το άλλο. Η δική μας θέση είναι ότι ακόμα και αν υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες, ακόμα και αν υπάρχουν συμφωνίες, η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά το ποσοστό των ειδών ασύλου. 6% συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να δίνει σε αναλογία τα επιδόματα που δίνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να υποδέχεται με τόση ευγένεια και τόση καλοσύνη αυτούς τους ανθρώπους που στο τέλος της ημέρας είναι αυτοί που αποδεικνύουν καθημερινά και τον τρόπο που έμαθαν να ζουν, αλλά γενικότερα και την απειλή που έχει η πατρίδα μας. Για μας υπάρχει ένας ξεκάθαρος υπεύθυνος και αυτός είναι η κυβέρνηση. Σε συνεργασία με σειρά πολιτικών δυνάμεων έχουν καταντήσει την πατρίδα μας ως όμοιρον αυτής της κατάστασης. Μας λένε καθημερινά ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσουμε στις απειλάσεις. Μας λένε ότι είναι αδύνατον να σταματήσουν οι αιτήσεις ασύλου και σας ρωτώ, τι περιμένουμε να γίνει.